Θυελώδες με σφοδρές αντιπαραθέσεις και βολές μεταξύ πλειοψηφίας και μείζωνος αντιπολίτευσης ήταν η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Δήμαρχος Πηνιού Αλέξης Καστρινός, αντιδήμαρχοι και Δημοτική Συμβουλή του Δήμου, καθώς επίσης ο Πρόεδρος των Σαβαλίων Δημοσθένης Καραφλός, κάτοικοι και επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Στην αρχική τοποθέτησή του, ο Δήμαρχος Ήλιδας Χριστός Χριστοδουλόπουλος αναφέρθηκε στο πώς έφτασε η κατάσταση σε αυτό το σημείο, επισημένοντας ότι στην έρευνα που έκανε ο Δήμος Ήλιδας αναζητώντας τα όρια της επίμαχης έκτασης που έχει ξεκινήσει ο Δήμος Πηνιού διαδικασίες για τη διαμόρφωσή της, προκειμένου να αποθέτει δέματα απορριμμάτων, προέκυψε ότι το συγκεκριμένο 301 αγροτεμάχιο βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ήλιδας. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις περαιτέρω ενέργειες στην ομόφωνη απόφαση της Λαϊκής Συνέλευσης στα Σαβάλια που αντιδρά στο ενδεχόμενο εναπόθεσης απορριμμάτων σε σημείο τόσο κοντά στην κοινότητα και ζήτησε από το Σώμα να λάβει ανάλογη ομόφωνη απόφαση προκειμένου να διαβιβαστεί στην περιφέρεια για να ανακαλέσει την απόφαση για πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις στο Δήμο Πηνιού. Τα στοιχεία τα δικά μας, πέρα από αυτά που είχα ότι το δικό μας είναι εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, και από την τα όρια του καλλιτεχνικού δήμου όπως έχουν περάσει στους σχηματολογικούς χάρτες και αυτά που μας έδωσε διάφορη δομένη διοίκηση, αλλά και πάνω απ' όλα το γεγονός ότι είναι δίπλα από την τοπική κοινότητα Σαβαλίων, μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι εμείς πρέπει να πάρουμε μία απόφαση σύμφωνη με την απόφαση που πήρε η Λαϊκή Συνέλευση που έγινε στα Βάλια και την απόφαση αυτή να την διαβιβάσουμε στην περιφέρεια να ανακαλέσει την συγκεκριμένη υπαρχή στις πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις. Επιπλέον είπε ότι ο Δήμος Ήλιδας ίσως καταγγείλει μονομερώς την προγραμματική σύμβαση με το Δήμο Πηνιού. Υπεραμείνθηκε επίσης των κατηγοριών ότι ο ίδιος ως πρόεδρος του ΦΟΔΣΑ υπέγραψε σχετικό φάκελο του Δήμου Πηνιού, υπογραμμίζοντας ότι το μόνο που υπέγραψε ήταν ένα διαβιβαστικό στο οποίο δεν αναφερόταν η θέση και ότι δεν πήρε ποτέ στα χέρια του σχετική μελέτη. Στο διαβιβαστικό αυτό δεν γράφει πουθενά ο Δήμος, ούτε κι εγώ αναζήτησα την μελέτη, γιατί δεν πήγε ποτέ το μυαλό μου, γιατί η συνεργασία μας ήταν εκείνο το διάστημα πολύ συχνή και μάλιστα ο Δήμαρχος είχε πει ότι προσπαθούσε να πάει τα θέματα σε ένα άλλο τεμάχιο που είχε μεταξύ Σαβασίλων και δεν θυμάμαι ποιο άλλο το διόμασε. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος των Σαβαλίων, Δημοσθένης Καραφλός, ενημέρωσε το Σώμα για τις αποφάσεις του Τοπικού Συμβουλίου και της Λαϊκής Συνέλευσης και την ένσταση που έχει υποβληθεί στην περιφέρεια, ζητώντας από το Σώμα να μην επιτρέψει να πάνε σκουπίδια στα Σαβάλια, γιατί τότε θα προχωρήσει το χωριό σε δικές του ενέργειες. Άμεσως μετά, το λόγο πήρε ο Δήμαρχος Πηνιού Αλέξης Καστρινός, ο οποίος παρουσίασε στο Σώμα τα έγγραφα που είχε δώσει και στη δημοσιότητα, βάσει των οποίων, όπως προκύπτει από τον αναδασμό, η έκταση υπάγεται στα διοικητικά όρια της Γαστούνης και αμφισβήτησε το χάρτη του Google. Επεσήμανε δε ότι δεν έχει πρόθεση να αφήσει τα δέματα εκεί επί μακρόν, αφού επίκειται η ενδιάμεση λύση. Ενώ σχολιάζοντας τα όσα ακούγονται περί μηνύσεων, είπε ότι και ο Δήμος Πηνιού θα πρέπει να κάνει το αντίστοιχο για να διαπιστωθεί εάν πληρούνται οι όροι λειτουργίας των επιχειρήσεων που βρίσκονται στην περιοχή. Σα δίνω λοιπόν εδώ πέρα να δείτε το εξής. Αυτό που βλέπετε με τη ρόζα γραμμή είναι ο αναδασμός Σαβαλίων. Αυτό που βλέπετε από την ακροπεριά είναι ο αναδασμός Κορίδου. Αυτό που βλέπετε στη μέση, με το τίτλο όπως λέτε πάνω, είναι ο αναδασμός της Γαστούνης. Και όχι μόνο το 301 ακινήτων, αλλά και το 302 του κυρίου Μονοσεατήριου και το 303 που περίπου στις γραμμές σταματάει είναι στον αναδασμό της Γαστούνης. Γιατί άκουσα από εκεί ότι κάνανε μιλήσεις σε όλο τα δεξιά. Πρέπει να πάρα καλά. Αν νομίζω ότι πρέπει να κάνουν αυτό, και εγώ πρέπει να κάνω το αντίστοιχο. Σου πω για παράδειγμα, αν υπάρχει από ό,τι μαθαίνω επιχείρηση τέτοια,
είναι κοντύτερα σε σπίτια που βρίσκονται στα δυτικά όρια, πλάσου λέω, παρά στα σαλόνια. Παρακαλώ, μην διακόπτηκαν απόσταση. Παρακαλώ, απόσταση. Απόσταση. Παρακαλώ, είπα σε απόσταση. Μην δεν ψέμα. Δεν είναι κανένα. Όλοι σαν παλιά που είναι τώρα. Στη δευτερολογία του επεσήμανε ότι όταν χρηματοδοτήθηκε ο δεματοποιητής αφορούσε στη δεματοποίηση απορριμμάτων και άλλων δήμων, κατά συνέπεια είπε δεν γίνεται χάρη, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο στην πορεία ο Δημοσίλιδας να χρειαστεί το γείτονα δήμο σε περίπτωση που διακυβευθούν η λειτουργία του νοσοκομείου, του ΙΚΑ, του ΤΕΗ, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν απειλεί. Με γενικότερη αναφορά στο θέμα των ενεργειών για τη διαχείριση των απορριμμάτων, ξεκίνησε την τοποθέτησή του επικεφαλής της Μύζωνος Αντιπολίτευσης Γιάννης Λιμπέρης, προκαλώντας την αντίδραση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Ανδρέα Νικολακόπουλου και υπήρξε λεκτική αντιπαράθεση των δύο. Αυτά είναι τα παραδείγματα. Το βάρος των εισαγωγικών μπορεί να εκτρέπεται ο όρος για να φέρει, αλλά έτσι δεν θα τα αφήσω ότι σε πούλιο να σας εκδιάσω μέχρι να γίνει το δικό μου και να τα πω, αν ξέρω να λέμε. Ο κ. Λιμπέρης άφησε εχμές κατά του Υπουργού Ιστορικών Παναγιώτη Κουρουμπλή και του Δημάρχου Πύργου Γαβρίλη Λιατσί για την ενδιάμεση λύση, υποστήριζοντας ότι αυτό είναι το δάσος και η περίπτωση με το Δήμο Πηνιού είναι το δέντρο. Κατηγόρησε τον κ. Λιατσί ότι εκβιάζει με τα απορρίμματα για την ενδιάμεση λύση και χαρακτήρισε τις ενέργειές του Νταβατζηλίκη με σκοπό να εκβιάσει για να πετύχει αυτό που θέλει, υπογραμμίζοντας ότι με την ενδιάμεση λύση την πρωτοχρονιά του 2019 δεν υπάρχει 30 εφηλιά, αφού θα έχει γεμίσει σκουπίδια και δεν θα υπάρχει λόγος κατασκευής εργοστασίου εκεί. Αν ανοίξει η Κερκόπορτα θα είναι πολύ αργά, είπε χαρακτηριστικά, και για το θέμα που έχει ανακύψει με το Δήμο Πηνιού υποστήριξε ότι είναι λάθος να δημιουργούνται αντεγκλήσεις με τους όμορους δήμους του κάμπου, υποστήριξε ότι είναι τεράστιο λάθος πολιτικά. Άφησε υπονοούμενα ότι ο Δημοσίλιδας ίσως είναι λάθος στο θέμα των ορίων, κατηγόρησε τον κύριο Χριστοδουλόπουλο ότι δεν ήξερε τι υπέγραφε και πρότεινε πριν τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης να καθίσουν και να τα βρουν οι δύο δήμαρχοι. Πρόταση που βρήκε θετικό και τον επικεφαλής της Αλάσσονος Μειοψηφίας Νίκο Διαμαντόπουλο, ο οποίος ωστόσο είπε ότι η παράταξή του λαμβάνει υπόψη τις θέσεις των τοπικών κοινωνιών και τάχτηκε με τη θέση των κατοίκων των Σαβαλίων. Από την πλευρά του επικεφαλής της Αλάσσονος Μειοψηφίας Τάσος Μέρος ζήτησε να λυθεί η διαφορά στο πλαίσιο του διαλόγου χωρίς να βγουν μαχαίρια, ενώ ο επικεφαλής της Λαϊκής Εισπύρωσης Άγγελος Κολόσακας, ο οποίος ζήτησε να ληφθούν αποφάσεις στο πλαίσιο της οριστικής λύσης διαχείρισης των απορριμμάτων, άλλωστε η παράταξή του είχε καταψηφίσει τις προγραμματικές συμβάσεις και διαφώνησε με τη θέση του Δημάρχου. Το αίτημα του Δημάρχου Πηνιού να τοποθετηθεί εκ νέου για η άρνηση του Πρόεδρου του Δημοτικού Συμβουλίου προκάλεσε την έντονη αντιπαράθεση του δεύτερου με τον κύριο Λιμπέρη, ο οποίος μάλιστα λίγο έλειψε να αποχωρήσει από την συνεδρίαση. Τελικά, στη δευτερολογία του, ο Δήμαρχος Ήλιδας Χρήστος Χριστοδουλόπουλος δέχτηκε την πρόταση Λιμπέρη για συνάντηση των δύο δημάρχων με τον όρο ότι όσο διαρκούν οι συζητήσεις, να μην γίνει καμία παρέμβαση στο χώρο από το Δήμο Πηνιού, με την πεποίθηση ότι θα καταλήξουν σε θετικό αποτέλεσμα. Και ο κ. Καστρινός διαβεβαίωσε από την πλευρά του ότι δεν θα γίνει καμία ενέργεια μέχρι να γίνει η συζήτηση.